Τρολόκυμα με μπέικον. Για τη συνταγή χρειαστείτε 1 κιλό κυμά ανάμεικτο, 1 τέταρτο της κούπας κέτσαπ, 2 κουταλιές της σούπας ξύδι, 2 κουταλιές της σούπας μαύρη ζάχαρη, 2 κουταλιές της σούπας λάδι, 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 σκελίδες σκόρδο λιωμένες, 2 αυγά, 1 κουταλάκι του γλυκού θυμάρι, 1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα, 1 κουταλιά της σούπας σάλτσα σόγιας, 1/2 κούπα γάλα ή γιαούρτι, 1 κούπα φρυγανιά ψιλοκομμένη, 1/2 κούπα μαϊντανό ψιλοκομμένο, 10 φέτες μπέικον, αλάτι πιπέρι. Ωραία, αυτά είναι τα υλικά για το ρολό με κυμά. Όπως είδατε, έχει μέσα και κέτσαπ και μουστάρδα και θα σας δείξω και πώς μπορείτε να το κάνετε ακόμα πιο εύκολο, ακόμα πιο απλό, αν δεν θέλετε να βάλετε όλα αυτά τα υλικά μέσα. Λοιπόν, ξεκινάμε με ένα τηγανάκι. Έχω ανάψει εδώ το μάτι από κάτω και θα τσιγαρίσουμε πολύ απλά το κρεμμύδι με το σκόρδο. Και μετά έχουμε τελειώσει ήδη με το θέμα της μαγειρικής. Χρειαζόμαστε μόνο το φούρνο μετά. Ρίχνω το κρεμμύδι μέσα, θα το δυναμώσω λίγο και ρίχνω και το σκόρδο. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός ο συνδυασμός, ούτως ή άλλως οτιδήποτε συνταγή δεν ξέρω. Και εμένα το σκόρδο που πάει δίνει μια πολύ ωραία γεύση. Τρελαίνομαι. Και μυρωδιά βέβαια. Τώρα θέλω να ρωτήσω εσένα, αν μπορείς να κάθεσαι εδώ, να ανακατεύεις που και που το κρεμμύδι, έτσι να μαλακώσει, να πάρει αυτό το χρυσό χρώμα, ξέρεις, χωρίς να... Αφού με βοηθάς και εσύ, Έστερε, εγώ μπορώ να σου αρνηθώ. Κάνουμε τόσο ωραία παρέα εδώ στην κουζίνα. Αλλάζουμε λοιπόν. Και αν θέλεις να το χαμηλώσω, θα μου πεις. Ναι, ναι. Και είμαστε εμείς εδώ και θα ξεκινήσουμε να κάνουμε τη σάλτσα με την οποία θα σκεπάσουμε μετά το ωραίο το κρέας. Και έχουμε πολύ ωραία υλικά. Κέτσοπ. Μη γελάτε, είναι φοβερό αυτό το υλικό. Ξέρεις, κάνει πολύ ωραίο συνδυασμός με μαύρη ζάχαρη. Ανακατεύουμε και ρίχνουμε μέσα και λίγο ξύδι. Ξύδι απλό για να κάνουμε τη σος. Δηλαδή, πιο απλή σάλτσα δεν μπορώ να φανταστώ. Αχ, κι εγώ είμαι εδώ πάνω στη μυρωδιά. Άμα σε ρωτήσει, θα μου πεις, όχι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Αυτή είναι η σος με την οποία θα πασπαλίσουμε, όπως είπα πριν, μετά το κυμά. Και το αφήνουμε στην άκρη μπρος το παρόν. Τώρα, θα ανακατέψουμε εμείς τα υλικά που θα μπουν μέσα στο κυμά. Με τα οποία θα ανακατέψουμε μάλλον το κυμά. Βάζω γάντια, γιατί θα δουλέψουμε και με το μοκρέας και με μαύρα. Οπότε πρέπει λίγο να... Τι κυμά έχεις πάρει, Έστερα, από έχω τι κρέας είναι? Ένα κιλό κυμά, το οποίο είναι το μισό μοσχαρίσιο και το μισό είναι χοιρινό. Α, εσείς βέβαια, πολύ εμένα ωραίο αρέσει έτσι, αυτό, μισό, ναι. Σε αυτό το είδος φαγητό. Εσείς μπορείτε να χρησιμοποιείτε ό,τι κυμά θέλετε, μόνο χοιρινό, μόνο μοσχαρίσιο. Εγώ απλά προτείνω αυτό για σήμερα. Θα ρίξουμε εδώ μέσα 2 αυγά, λίγη σόγια, λίγη μουστάρδα, μουστάρδα γλυκιά και αν θέλετε, και αυτό ήθελα να σας πω, αν θέλετε να μην κάνετε αυτό όλο το κόλπο με το κέτσαπ, μαύρη ζάχαρη, ξύδι, ξέρεις τι μπορείς να κάνεις για να πασπαλίσεις το κρέας, να ανακατέψετε μόνο κέτσαπ με γλυκιά μουστάρδα, κάνει μια φανταστική σάλτσα, είναι τόσο απλό, λίγο κίτσα, αλλά πάρα πολύ ωραίο, μπορείτε να το κάνετε καμιά φορά και με αυτό να πασπαλίσετε το κρέας. Ρίχνουμε και μέσα λίγο θυμάρι για το άρωμα, λίγο αλάτι. Βλέπω, έχει αρκετά υλικά και θα δίνει πολύ ωραία γεύση. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Λίγο πιπέρι και τώρα παίρνω το κυμά. Ανακατεύω λίγο αυτά. Το κρεμμυδάκι είναι εντάξει, είστε, ή θέλεις κι άλλο να το σοτάρω? Ούτως ή άλλως μετά θα ψηθεί όλο αυτό στο φούρνο. Ναι, βέβαια. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ μ' αρέσει αυτό το φαγητό να το σερβίρω. Είναι πατάτες τηγανητές. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Βάζουμε και αυτό μέσα.
ή το κάνω καμιά φορά με ένα ζυμαρικό έτσι στο πλάι, έτσι για αλλαγή. Και αυτό θα ήταν ωραίο και με πουρέ πατάτας, νομίζω θα του πήγαινε. Πάρα πολύ και με πουρέ βέβαια. Και μια ωραία πράσινη σαλάτα, τέλειο. Έτσι τώρα χειμωνιάτικη. Τώρα παίρνουμε και μαϊδανό, φρέσκο ψιλοκομμένο μαϊδανό για επιπλέον γεύση. Και δεν βάζεις, βλέπω, καθόλου ψωμί. Η φρυγαλιά. Θα βάλω τώρα. Για να δω. Απλά πρώτα ήθελα να κολλήσει στο υγρό πάνω στο... Α, βάζεις φρυγανιά, πολύ ωραία. Φρυγανιά βάζω. Μπορείτε να βάλετε και σιμιγδάλι, αν θέλετε. Μπορείτε να βάλετε και φρέσκο ψωμί, το ψωμί που χρησιμοποιείτε για τόστ. Να κόβετε την κόρα και να το μουλιάσετε έτσι λίγο σε γάλα, ξέρεις, να μαλακώσει. Γίνεται πιο αφράτο. Ρίχνω και υπόλοιπη φρύγανια. Ρίχνω και λίγο γάλα. Έχει αρκετά υλικά, αλλά είναι τόσο εύκολη η συνταγή. Και πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα μείγμα το οποίο δεν κολλάει στο σκεύος μας. Τότε ξέρετε... Δηλαδή, όταν το δουλεύετε έτσι με το μάτι, γιατί τώρα θέλετε πόσο έριξε, θα δείτε εσείς όταν δεν κολλάει πλέον ότι είναι έτοιμο. Ωραία. Το ανακατεύω απλά λίγο ακόμα για να ξέρω ότι έχουν μοιραστεί καλά τα υλικά. Τέλειο. Τώρα, το τελευταίο είναι να ρίξουμε μέσα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, το ωραίο το κρεμμύδι με το σκόρδο. Και γιατί το τσιγαρίζουμε τώρα πριν, για να δώσει ένα... Μια γεύση ακόμα πιο ωραία, ναι, γιατί... Ναι, νομίζω είναι καλύτερο λίγο να το σοτάρεις, για να μην είναι ομό. Ακριβώς, αυτό το έμαθα από τη μαμά μου, γιατί κάποτε όταν ξεκίνησα να κάνω μπιφτέκια, έβαζα ομό το αυγό μέσα και μου λέει... Το κρεμμύδι. Και μου λέει είναι πολύ πιο ωραίο να το τσιγαρίζω. Λίγο, είχε δίκιο, ναι. Έτσι, λίγο, παίρνει μια άλλη γεύση. Και μαλακώνει ωραία, δεν έχεις κομματάκια έτσι στο στόμα σου. Τέλεια. Παίρνουμε τώρα το κιμά. Τώρα, θα κάνουμε ένα φανταστικό ψωμί. Δηλαδή, παίρνουμε το κιμά και το βάζουμε σε ένα πυρέξ, το οποίο το έχω βουτυρώσει για να μην κολλήσει και κάνω έτσι με τα χέρια μου ένα σχήμα που μοιάζει λίγο με ένα παραδοσιακό ψωμάκι. Γιατί το φρατζολάκι κάνουμε έτσι, μάλλον, ακριβώς. Το κάνουμε αυτό για να μπορούμε μετά να το κόψουμε ωραία φέτες. Την ώρα που θέλουμε να το φάμε. Και είδατε, ακόμα και κάποιος που δεν έχει ξανακάνει αυτή τη δουλειά μπορεί να το κάνει, γιατί είναι πάρα πολύ απλό. Δεν θέλει τίποτα, ούτε σκεύει περίεργα, τίποτα. Παίρνουμε αυτή την πολύ ωραία και φανταστικά απλή σάλτσα, που δεν θα πείτε σε κανέναν τι έχετε βάλει μέσα, γιατί θα σας κοροϊδεύουν, αλλά είναι τόσο νόστιμο. Δεν θα πούμε ότι... Και μυρίζει ωραία, Έστερ. Καλά μυρίζει και όταν ψήνεται, μυρίζει όλο το σπίτι. Και είναι και πολύ νόστιμο. Ξέρεις, υπήρχε μία εποχή που απέφευγα τέτοιες συνταγές, γιατί, ξέρεις, είναι συνταγές που είναι παλιές και λίγο ξεχασμένες καμιά φορά, ξέρεις, λίγο εκτός μόδας. Ναι, όχι, κι όμως αυτές είναι πολύ πιο... Να τις φέραμε τις παλιές συνταγές, είναι μόδα. Αυτό θέλουμε και εμείς να προσπαθούμε εδώ στην εκπομπή, να κάνουμε από όλα και να ξαναθυμόμαστε κιόλας κάποιες συνταγές που τις κάναμε παλιά πολύ και ίσως τελευταία τις έχουμε αφήσει λίγο πίσω μας. Και τώρα έχουμε και το τελευταίο βήμα. Έχουμε εδώ πολύ ωραίο μπέικον. Και τώρα μπορείτε να αφήσετε τη φαντασία σας, να κάνετε σχέδια. Το καλύπτουμε και έτσι κρατάει το κρέας ωραία τα ζουμιά μέσα, κάνει μία μυρωδιά το σπίτι. Και το προστατεύει να μην καεί ο κιμάς, γιατί συνήθως αρπάζει, γίνεται σκληρό, μετά δεν μπορείς να το κόψεις, ενώ έτσι το διατηρεί. Και εσύ το ότι φαίνεται και ωραίο, ναι. Είναι σαν πακετάκι, ωραία, δηλαδή ναι. Το βγάζετε στο τραπέζι και όλοι ρωτάνε, όχι τι είχε εκεί μέσα, τι είναι αυτό το πακετάκι. Τέλεια. Και αυτό τώρα θα μπει στο φούρνο για περίπου 30 με 40 λεπτά. Εξαρτάται τώρα πάλι από το φούρνο σας, όπως σας λέω πάντα, στους 175-180 βαθμούς. Και θα βγάλω εγώ το έτοιμο γιατί το έφερα. Για να δούμε λίγο. Λοιπόν, το βάζουμε αυτό μέσα. Καλή επιτυχία.
Όχι, αυτό καίει. Πού πάω, νόμιζα ότι είχα γάντι, αλλά δεν έχω. Να σου φέρω. Έχω αυτό. Α, έχεις αυτό, ναι. Θα προσπαθήσω με αυτό να το βγάλω. Θες να το βγάλω εγώ γιατί έχεις το γάντι, μπορείς. Μπορώ, νομίζω. Όταν φοράμε αυτά τα γάντια, νομίζουμε ότι μας προστατεύουν για οτιδήποτε. Αλλά εντάξει, για το καυτό τα βγάζω τώρα. Και αυτό είναι το έτοιμο που το έφερα από το σπίτι και είναι, δεν μυρίζει ωραία. Πάρα πολύ ωραίο. Τέλεια. Και έχει πάρει και ωραίο χρώμα. Και λέω να κόψουμε και ένα κομματάκι. Ναι, λέει, να δοκιμάσουμε. Να δοκιμάσουμε, να δούμε πώς είναι. Να σου φέρω ένα μαχαιράκι. Το, ναι, ένα μαχαίρι, μικρό, εντάξει, έχω και μεγάλο αν χρειαστεί. Αχ, τέλεια μύριζε. Και όπως είπες και με πουρέ, και θα με πάει πάρα πολύ ωραία. Άρεσε, ναι. Φέρνω αυτό κοντά. Και έχει ψηθεί πάρα πολύ ωραία και μέσα, βλέπω, κόβεται τέλεια ωραία. Τέλεια είναι. Και πρέπει να κόψουμε λίγο μεγάλες φέτες. Τώρα εγώ δεν είμαι καθόλου καλή στο να κόβω. Παίρνουμε και αυτό. Πολύ ωραίο έγινε. Και δεν έχω πουρέ, δεν πειράζει.